Από προχθέ το απόγευμα, δυνάμει του λιμενικού εκτελούν μεγάλη επιχείρηση έρευνα και διάσωση ανοιχτά τη Κρήτη. Οι Τούρκοι που εκμεταλλεύονται ακόμη και αυτέ τι δύσκολε καταστάσει εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία υποστηρίζουν ότι εκείνοι έχουν την ευθύνη τη επιχείρηση που γίνεται κατά την άποψή του σε τουρκική περιοχή. Όπω συνέχιζε η ενημέρωση των τουρκικών αρχών, δύο φρεγάτε του πολεμικού ναυτικού τη Τουρκία ερευνούν την περιοχή μαζί με ένα αεροσκάφο. Οι Τούρκοι προσπάθησαν να πλησιάσουν ανεπιτυχώ την περιοχή τη έρευνα διάσωση. Το ναυάγιο σημειώθηκε το απόγευμα τη 5η με ένα σούπερ πούμα τη πολεμική αεροπορία να σπέβδει στο σημείο. Ενώ εκεί βρίσκονταν και τρία παραπλέοντα εμπορικά πλοία, ένα με σημαία Μάλτα, ένα με σημαία Νίσον Μάρσαλ και ένα με σημαία Λιβερία. Σκάφοι του λιμενικού προσπάθησαν επίση να πλησιάσουν, αλλά οι καιρικέ συνθήκε δυσκόλεψαν το έργο του. Το πλοίο με τη σημαία Μάλτα κατάφερε να διασώσει 32 άτομα, τα οποία μετέφερε στην Ιερά Πετρά, ενώ πέντε ακόμα από του διασωθέντε μεταφέρθηκαν με το Σούπερ Πούμα στην Κάρπαθο. Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να αγνοούνται 8 άτομα με την επιχειρήση διάσωση να είναι ακόμα σε εξέλιξη. Όλα τα παραπάνω συνέβησαν προχθές περί τις 10 μετά μεσημβρίας, ενώ περίπου μία ώρα αργότερα στις 11 στο σημείο προσπάθησαν να φτάσουν δύο τουρκικές φρεγάτες, οι κυβερνήτες των οποίων επικοινώνησαν με τους κυβερνήτες των τριών εμπορικών πλοίων, ισχυριζόμενοι ότι η περιοχή έρευνας και διάσωση ανήκει σε τουρκικά έδατα και πρέπει οι τουρκικές αρχές να περισυλέξουν τους διασωθέντες. Οι κυβερνήτε των τριών πλοίων αγνόησαν τα όσα του έλεγαν οι τουρκικέ αρχέ και συνέχισαν να λαμβάνουν οδηγίε και να συνεννοούνται με τι ελληνικέ αρχέ. Η ανακοίνωση του λιμενικού είχε ω εξή. Ευρεία επιχείρηση έρευνα και διάσωση αλλοδαπών βρίσκεται σε εξέλιξη από τι απογευματινέ ώρε σήμερα στη θαλάσσια περιοχή περί τα 60 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά τη Νότια Κρήτη. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνα και Διάσωση Λιμενικού Σώματο Ελληνική Ακτοφυλακή. Ειδικότερα το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνα και Διάσωση του Λιμενικού Σώματο Ελληνική Ακτοφυλακή ενημερώθηκε για σκάφο σε δυσκερή θέση με επιβαίνοντε μετανάστε, κατά τη δήλωσή του 45 άτομα. Μετά τον εντοπισμό του από παραπλέον πλοίο, το οποίο είχε προσεγγίσει πλησίων του σκάφου προ σύνδρομη. Ο πλοίο αυτού ανέφερε ότι το σκάφο άρχισε να βυθίζεται και ξεκίνησε την επιχείρηση περισυλλογή των επιβενώντων του από τη θάλασσα. Στην εν λόγω θαλάσσια περιοχή επιχειρούν ένα ελικόπτερο σούπερ πουμα τη πολεμική αεροπορία και πέντε παραπλέοντα πλοία ενώ στο σημείο σπέβδουν ένα πλωτό ανοιχτή θαλάσση λιμανικού σώματο ελληνική ακτοφυλακή καθώ και ένα αναβαγωστοστικό σκάφο του λιμανικού σώματο και τη ελληνική ακτοφυλακή. Μέχρι στιγμή έχουν περισυλλεγεί ισόοι 36 αλλοδαποί. Η επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, λαμβάνει χώρα υπό αντίξωε καιρικέ συνθήκε, καθώ στη θαλάσσια περιοχή των ερευνών επικρατούν άνεμοι εντάσσεω 7 μποφόρ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.